Η πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να απαντήσετε. Όσο πιο σύντομα να το μπορείτε, παρακαλώ. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, μένω έκπληκτος από την κριτική που ασκήσατε στο TikTok του κυρίου Μητσοτάκη. Μένω έκπληκτος, διότι καλά θυμάμαι ότι για να εκλεγείτε στη Βουλή των Ελλήνων μετά τις προηγούμενες αποτυχίες, κάνατε κάποια ωραία βιντεάκια με κάτι καρδούλες και κάτι χαρούλες. Στα βιντεάκια αυτά δεν μιλάγατε για αυτά που δεν έχουν να φάνε. Δεν μιλάγατε για αυτά που λέγατε τώρα εδώ. Κάτι καρδούλες κάνατε. Μέχρι που και θυμάμαι, για να σας ειρωνευτεί σε μια προεκλογική συγκέντρωση που έκανε καρδούλα και γελάγανε από κάτω. Τώρα σας πήραξα τα TikTok του Μητσοτάκη. Δηλαδή, άμα κάνει TikTok η ζωή, είναι καλά TikTok. Αλλά άμα κάνει TikTok ο Μητσοτάκης, είναι κακά TikTok. Αυτό μας λέτε στη Βουλή. Αφήστε λοιπόν τις υποκρισίες, γιατί οι υποκρισίες δεν ταιριάζουν στη Βουλή. Δεύτερον, μου κάνει πραγματικά τεράστια εντύπωση ότι ήρθατε στη Βουλή και μιλήσατε για το Βόλο και κατηγορήσατε τον κύριο Χρυσοχοΐδη για το Βόλο. Αν έχει ασκήσει κάποιος βία, βία δεν είναι μόνο να ρίξει μπουνιά, βία είναι το bullying, η λεκτική βία, η ψυχική βία. Αν κάποιος έχει ασκήσει βία στο δικαστήριο του Βόλου, είστε σίγουρα εσείς. Αυτό το λέω εγώ, κύριε Πρόεδρε, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ενημερώνω το σώμα ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωση κατά της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για το πώς συμπεριφέρθηκε στο δικαστήριο στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως στο Βόλο. Και διαβάζω από την ανακοίνωσή τους. Η θεσμική αποστολή του δικηγόρου στην απονομή της δικαιοσύνης κτλ. Και κατηγορεί την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι με τη συμπεριφορά της δυσχεραίνει την απόδοση της δικαιοσύνης. Δεν λένε οι δικαστές για τα ΜΑΤ. Για σας λέγανε. Ότι εσείς εμποδίζετε την απονομή της δικαιοσύνης στη ζωή Κωνσταντοπούλου, στο δικαστήριο του Βόλου. Και έρχεστε εδώ και λέτε για τον Χρυσοχοΐδη και τα ΜΑΤ. Εγώ το έχω πει και άλλη φορά. Άτομο που να ασκεί δημόσια το βαθμό του bullying που κάνετε εσείς δεν υπάρχει. Είστε ο ορισμός του bullying προηγουμένως. Ενώ ο κανονισμός δεν επιτρέπει την προσωπική αναφορά και ο κύριος Σκρέκας εντός κανονισμού διαμαρτυρήθηκε για την προσωπική αναφορά, το κάνατε συνεχόμενα. Διότι σας αρέσει να ασκείτε στους άλλους bullying. Όχι ΜΑΤ πραβαίνουν για να προστατεύουν τον κόμμα από εσάς και ειδικές δυνάμεις για να γλιτώσουν από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχω πει πολλές φορές ότι οι καρδούλες ήταν διαφημιστικό τρίκ. Τέταρτον, δεν θυμάστε καθόλου καλά ή μάλλον δεν περιγράψατε καθόλου καλά τα γεγονότα του 2015. Επειδή είχα την τιμή να είμαι βουλευτής τότε, καθώς με εκλέγει αδιάκοπα ο ελληνικός λαός εδώ και 17 χρόνια, θέλω να ενημερώσω αυτούς μας ακούνε, δεν είναι εδώ πια οι μαθητές, για την πραγματική ιστορία εκείνης της βραδιάς. Η Ελλάδα θα χρεοκοπούσε την επόμενη μέρα εάν δεν ψηφιζόταν το τρίτο μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που σας είχε εκλέξει πρόεδρο της Βουλής, είχε αποφασίσει να υποστηρίξει το τρίτο μνημόνιο και το εισήγαγε στην ολομέλεια της Βουλής με διαδικασία του κατεπήγοντος. Εσείς ως πρόεδρος του σώματος, επειδή διαφωνούσατε, προσπαθήσατε δια διασκέψεως των προέδρων να εμποδίσετε την ψήφιση του τρίτου μνημονίου και να οδηγήσετε τη χώρα στη χρεοκοπία. Για να ξεperαστεί το bullying που κάνατε και εκείνο το βράδυ στην Επιτροπή της Διασκέψεως των Προέδρων, χρειάστηκε να μείνουμε όλοι οι βουλευτές εδώ, πολλοί κοιμόντουσαν στα πατώματα και στους καναπέδες, για να γλιτώσουμε από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και τελικά, ευτυχώς ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό για μας δεν είναι ψόγος, είναι έπαινος. Η παράταξή μας είχε πολιτικό συμφέρον να μην ψηφίσει, αλλά γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν μπαίναγε εκείνη τη μέρα το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο, η Ελλάδα θα βρισκόταν αυτόματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε η δικιά μας παράταξη, η παράταξη του αημνής του Εθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως έχει κάνει τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν, πήρε στους ώμους της την Ελλάδα,
και εις βάρος του πολιτικού συμφέροντος της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσαμε το μνημόνιο για να γλιτώσουμε την Ελλάδα από τη ζωή Κρατοπούλου που την ήθελε να πάει στη χρεοκοπία. Αν σήμερα, κυρία Πρόεδρε, έχετε στην τσέπη σας ευρώ εσείς και οι ψηφοφόροι σας, είναι γιατί άνθρωποι σαν και εμένα εκείνο το βράδυ δεν κάναμε αυτό που θέλατε. Άρα λοιπόν, μαθήματα πατριωτισμού. Εσείς σε μας πάει πολύ. Τέταρτον. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Συγχωρείτε. Και τι έχετε γίνει πρόεδρος Βουλής, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ως προς τις αρμοδιότητες των Υπουργών, είστε άσχετοι. Γιατί το λέω αυτό? Εγκαλέσατε τον κύριο Σκρέκα γιατί δήλωσε αναρμόδιος για τα χρέη των πολιτών στις τράπεζες. Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι η σχετική αρμοδιότητα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία με τη σειρά της υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Άρα η σχετική ερώτηση πρέπει να γίνει στο Υπουργό Οικονομικών. Εάν δεν το γνωρίζετε, δεν σας φταίει ο κύριος Κρέκας. Φταίτε εσείς που δεν έχετε κάνει καλά τη δουλειά σας, αν και διαφημίζετε ως ιδιαίτερα επιμελής. Ως προς το μπάζωμα τώρα, που λέτε διαρκώς και διαρκώς. Σας το εξήγησα και άλλη φορά, αν θέλετε να το πω και κατηδία να το σημειώνετε, μας το καταλάβετε πολύ ευχαρίστως. Ίσως δεν το έχω εξηγήσει εγώ καλά. Το Υπουργείο Ανάπτυξης επί των ημερών μου, όχι επί του κυρίου Σκρέκα, είχε και την ευθύνη του λεγόμενου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι μόνο έργα για την ανάπτυξη, όπως προηγουμένως είπατε, αλλά είναι πάσης φύσεως έκτακτες δαπάνες του κράτους, είτε σε επίπεδο περιφέρειας, είτε σε επίπεδο υπουργείων, που έχουν να κάνουν με πάσης μορφής υποδομές. Ακόμα και αν η πληρωμή γίνει από το Υπουργείο Υποδομών, ακόμα και αν η πληρωμή γίνει από κάποια περιφέρεια, για να γίνει η πληρωμή πρέπει να εγγραφεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό έγινε επί των ημερών μου και πληρώθηκε σχετική δαπάνη, αν θυμάμαι καλά, τη αιτήση της περιφέρειας Θεσσαλίας τότε για τις σχετικές εργασίες στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών. Του δυστυχήματος των Τεμπών. Κυρία Πρόεδρε, προηγουμένως κάνετε παράπονο που σας διακόπτω. Μην διακόπτετε και εσείς τώρα. Δυστυχήματος των Τεμπών. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Εσείς έχετε πολιτικό συμφέρον, ίσως και νομικό, δεν γνωρίζω τι σχέση ακριβώς έχετε με κάποιους εκ των συγγενείς. Για να το λέτε έγκλημα. Όμως κάθε φορά που το λέτε, απλώς εξυπηρετείτε το συμφέρον σας και κανένα ανθρωπιστικό συνέστημα. Μόνο το συμφέρον σας. Διότι αν το κίνητρό σας ήταν το ανθρωπιστικό συνέστημα, θα γνωρίζατε και τη δικηγόρος ότι μέχρι να καταδικαστεί κάποιος σε δικαστήριο είναι αθώος. Γι' αυτό και να μιλάτε διαρκώς για τους ενόχους που πρέπει να τιμωρηθούν και να φωτογραφίζετε ανθρώπους, δείχνει ότι δεν έχετε κίνητρο τον ανθρωπισμό, αλλά έχετε κίνητρο το πολιτικό σας συμφέρον. Τέλος, ως προς το ΕΚΑΒ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήταν ευχής έργων να είχαμε τη δυνατότητα να βρίσκουμε εύκολα προσωπικό για το ΕΚΑΒ. Τώρα έχουμε προκηρύξει 600 θέσεις μονίμου προσωπικού για το ΕΚΑΒ. Πρώτον, δεν είναι καθόλου βέβαιο θα βρούμε 600 ενδιαφερόμενους ειδικότητες που έχουμε ζητήσει. Αλλά ακόμα και αν υποτεθεί ότι όλες αυτές τις θέσεις καταφέρουμε να πληρωθούν, η διαδικασία είναι αρκετά μακροχρόνια, καθώς όσο γνωρίζετε περνάει μέσα από το ΑΣΕΠ για λόγους διαφάνειας. Φαντάζομαι μπορούμε να συμφωνήσουμε σαν δύο λογικοί άνθρωποι ότι είναι καλύτερο να βάλουμε τους σπουδαστές του ΙΕ και ΚΑΒ που έχουν περάσει με επιτυχία θεωριστικές σπουδές, άνε κατά τεκμήριο πολύ καλύτερα εκπαιδευμένοι από ένα τυχαίο περαστικό, για να συμπληρώσουμε με δεύτερο μέλος το πλήρωμα και να έχουμε περισσότερα ασθενοφόρα στον δρόμο, από το να επιλέξουμε να περιμένουμε να βρούμε τον καλύτερο, αλλά να έχουμε λιγότερα ασθενοφόρα στον δρόμο. Και εύχομαι, κύριε Ξοδοπούλου, να μην χρειαστεί ποτέ εσείς ή κάποιος συγγενής σας ασθενοφόρο και να μην μπορούμε εμείς να το πληρώσουμε γιατί κάποιοι σαν και εσάς δεν θέλουν να ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Η τροπολογία λοιπόν αυτή έρχεται, κυρία Πρόεδρε, εξ ανάγκης λόγω της ελλείψεως εύκολου σχετικού προσωπικού. Τέλος, το ερώτημά σας αν έχουν ερωτηθεί. Κύριε Υπουργέ, στα 10 λεπτά πηγαίνετε. Αυτοί σπουδάζουν για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και η σχετική τους εργασία θα περνάει μέσα στην πρακτική τους άσκηση
ώστε να παίρνουν και ευκολότερα το πτυχίο τους και να είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι στη λήξη αυτής της διαδρομής. Δεύτερο μέρος πληρώματος μπαίνουν, πάντα θα είναι μαζί με έμπειρους συναδέλφους τους και νομίζω είναι μια πάρα πολύ δόκιμη και καλή λύση για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Τέλος, στα υπονοούμενα που αφήσατε για τον κύριο Λιανό και ότι τον εκπαραθυρώσαμε για δίθεν σχέδιο περιφορολογήσεως των τραπεζών, θα μου επιτρέψετε να ενημερώσω το Σώμα, καθώς εγώ ήμουν τότε υπεύθυνος υπουργός, ότι ο κύριος Λιανός πολλούς μήνες πριν τη λήξη της θητείας του με ενημέρωση είχε δεχθεί πρόταση εργασίας σε αρχή περί του ανταγωνισμού σε άλλη χώρα και με ενημέρωση ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη θητεία του. Μάλιστα, μου ζήτησε να φύγει και νωρίτερα και τον παρακάλεσα για να τηρηθεί η θεσμική διαδικασία να μην φύγει πριν τη λήξη της θητείας του, καθώς τότε θα έπρεπε να βάλουμε κάποιον πάλι μεταβατικό μέχρι τη λήξη της θητείας, δηλαδή για λίγους μήνες. Άρα δεν εκπαραθυρώσαμε τον κύριο Λιανό, ούτε για καμία συνωμοσιολογία, ούτε για κανένα άλλο λόγο. Ο άνθρωπος αποφάσισε να συνεχίσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία κάπου αλλού. Τώρα, το να αμφισβητείτε είτε τη νομική επάρκεια, είτε την ηθική ακεραιότητα της πρώην Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Σάρπ, εμένα προσωπικά με ξεπερνά. Τη θεωρώ λαμπρό κόσμημα του δικαστικού μας συστήματος και συγχαίρω τον κύριο Σκρέκα, τη θεωρώ και μια εξαιρετική επιλογή για τη θέση στην οποία τοποθετήθηκε. Αλλά μακριά επιτέλους από την αίθουσα οι συνωμοσιολογίες, οι οποίες βλάπτουν τη δημοκρατία και βλάπτουν τελικά και τον ελληνικό λαό και τα συμφέροντά του. Ως προς το τι πιστεύει και το τι δεν πιστεύει ο ελληνικός λαός και αυτά τα υπόλοιπα που μας είπατε, κύριε Πρόεδρε, σε 10 μέρες θα έχουμε ευρωεκλογές. Θα μετρηθούμε πάλι όλοι, όπως μετρηθήκαμε και πέρσι, και το μεγάλο αφεντικό, ο ελληνικός λαός, θα ψηφίσει. Ας τον αφήσουμε να ψηφίσει και εδώ είμαστε την επομένη να σχολιάσουμε την ετιμιγορία του μεγάλου αφεντικού, που δεν είστε ούτε εσείς ούτε εγώ προφανώς, αλλά είναι ο ελληνικός λαός. Ας τον ακούσουμε. Μπορεί καμιά φορά να έχει και κάτι να μας πει, κυρία Πρόεδρε, και να μην τα ξέρετε όλα εσείς. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, να κάνω μια αναγγελία στο Σώμα και μετά έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέρως Βενιζέλος 18 μαθήτριες και μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιξουρίου και Φαλονιάς. Η Βουλή σας καλωσορίζει, παιδιά, και σας εύχεται καλή πρόοδο. Το λόγο έχει για μία παρέμβαση η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και εδώ θα κλείσει η ζήτηση και δεν έχει άλλη απάντηση. Θα συνεχίσουμε με τους ομιλητές που περιμένουν τόση ώρα. Παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γεωργιάδη, πρώτα απ' όλα, άθελά σας ή θελημένα συνομολογήσατε γιατί ο κύριος Μητσοτάκης με αποφεύγει. Δεν θέλει, θέλει να γλιτώσει από εμένα. Και όπως είπατε, καλά έκανε ο Χρυσοχοΐδης και έστειλε 30 αστυνομικούς στη ΣΟΠΚΕ και δεν ήταν αρκετοί. Τις ειδικές δυνάμεις πρέπει να στείλει κανείς για να γλιτώσει από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτές τις εισηγήσεις κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη να στείλει ειδικές δυνάμεις. Θέλω να του πείτε εκ μέρους μου ότι και ειδικές δυνάμεις να στείλει και αλεξιπτωτιστές και ό,τι άλλο κατεβάσει η κούτρα σας ως επινόηση. Καλό είναι βέβαια να αρχίσετε να προσλαμβάνετε υγειονομικούς και πραγματικά εκπαιδευμένο κόσμο για να οδηγεί ασθενοφόρα. Όποιον όμως και να στείλει, όσους και να στείλει, από εμένα δεν γλιτώνετε. Εγώ θα είμαι εδώ, θα είμαι παρούσα. Ούτε από την Πλεύση Ελευθερίας γλιτώνεται, ούτε από την κοινοβουλευτική μας ομάδα που είναι και θα είναι εδώ για να κάνει την πραγματική αντιπολίτευση. Την πραγματική αντιπολίτευση. Το ομολόγησε και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που τώρα δεν είναι κανένας βουλευτής στα έδρανα για να το επιβεβαιώσει. Η πραγματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή ασκείται
από εμάς τους 6 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, που υπολογίζετε μάλλον ότι κάπως θα μας εξολοθρεύσετε. Δεν θα γίνει αυτό. Μπροστά σας θα μας βρίσκετε και όπως δίνουμε ζωή στη Βουλή, θα δώσουμε ζωή και στην Ευρωβουλή. Και όπως σας ξαναείπα, ζωή στη Βουλή και στην Ευρωβουλή δεν σημαίνει απαραίτητα ζωή Κωνσταντοπούλου, σημαίνει και ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά σημαίνει όλοι οι βουλευτές και όλες οι βουλευτίνες μας, παρόντες και παρούσες παντού. Έρχομαι τώρα, πείτε το όμως τον κύριο Μητσοτάκη αυτό, γιατί δεν θέλω να του μπαίνουν τέτοιες ιδέες. Καλό είναι εδώ κοινοβουλευτικά να αντιπαρατεθούμε και να έρθει και σε ένα debate που τον προσκαλώ πάνω από ένα χρόνο. Και δεν έχει έρθει σε debate με γυναίκα αρχηγό κόμματος, διότι δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η άποψη ότι δεν πρέπει με τις γυναίκες μάλλον να διαλέγεται. Είναι η ίδια άποψη που έχει ο υφυπουργός σας, ο κύριος Βαρτζόπουλος, που μας είπε ότι είναι βιολογικό θέμα οι γυναικοκτονίες. Ή που έχει ο κύριος Φλωρίδης που μας είπε ότι είναι επιστημονική άποψη ότι είναι βιολογικό θέμα οι γυναικοκτονίες. Ποιας επιστήμης δεν ξέρω, ρωτάω. Υπάρχει επιστήμη μπουρδολογία? Γιατί μόνο εκεί παραπέμπουν αυτές οι ανεκδιήγητες δηλώσεις την ώρα που έχουμε φτάσει στην έκτη γυναικοκτονία για το 2024 και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή σας δεν κάνει τίποτε. Και εσείς ως Υπουργός Υγείας δεν μας είπατε. Θα κάνετε κάτι? Υπάρχει το ζήτημα της αντιμετώπισης των θυμάτων, της εκπαίδευσης του προσωπικού του υγειονομικού, ώστε να μην διώχνει τραυματισμένες γυναίκες που μπορεί να λένε «χτύπησα και έπεσα», και να εξετάζει λίγο πιο βαθιά μήπως πρόκειται για θύματα κακοποίησης. Έρχομαι σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που επιμένετε σε αυτό να προκαλείτε, κύριε Γεωργιάδη. Στα Τέμπη έγινε έγκλημα. Και το ότι έγινε έγκλημα το έχει ήδη αποτυπώσει η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που έχει ασκηθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή και τα πάμπολα κατηγορητήρια σε βαθμό κακουργήματος που έχουν διατυπωθεί από τον εφέτη ειδικό ανακριτή εναντίον δεκάδων κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων πάρα πολύ εκλεκτή σας. Ότι έγινε έγκλημα λοιπόν δεν συζητιέται. Και το πρόβλημα είναι ότι ενώ γίνεται ανάκριση για έγκλημα, εσείς επιμένετε να μην το λέτε έγκλημα, αλλά δυστύχημα, ατύχημα, καταστροφή, τραγωδία, ό,τι άλλο εκτός από έγκλημα. Όσο προκαλείτε με αυτόν τον τρόπο, άλλο τόσο θα σας απαντώ. Έγινε έγκλημα, για το έγκλημα αυτό θα μιλάμε. Ασχοληθήκατε ειδικά από την πρώτη στιγμή με το να καλύψετε τα ίχνη σας ως ένοχοι για το έγκλημα αυτό και μπαζώσατε, αφού απομακρύνατε άρον-άρον τα συντρίμια και τα υπολείμματα και τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων, ακόμη και ανθρώπινα μέλη. Άρον-άρον τα απομακρύνατε και μπαζώσατε το χώρο. Πότε? Την 1η Μαρτίου. Κύριε Γεωργιάδη, την 1η Μαρτίου. Κοιτάτε το κινητό σας και ενημερώνεστε από το κινητό και έτσι την πατάτε. Θα σας απαντήσω μετά γιατί. Ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω το χρόνο που πήρε και ο Υπουργός για να μιλάει. Μίλησε 12 λεπτά, εγώ είμαι στα 5. Θα κάνω λιγότερο από 12. Κύριε λοιπόν Γεωργιάδη, 31 Μαρτίου. Αυτό που είπατε δεν είναι σωστό, κυρία Πρόεδρε. Τι θα πει το χρόνο που πήρε ο Υπουργός, δεν είναι σωστό. Απλά σας παρακάλεσα να ολοκληρώσετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Θα το προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε, επειδή μου το ζητάτε ευγενικά. Απλώς επισημαίνω ότι έγινε αμέσως προηγουμένως. Εσάς δεν ξέρω το όνομά σας που λέτε ότι σας κάνω τη χάρη, γιατί σας έχω δει ελάχιστα στη Βουλή. Τώρα είστε ένας από τους τρεις της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Και είστε εδώ. Μάλλον περιμένετε για να μιλήσετε και είστε εδώ, γιατί συνήθως δεν σας βλέπουμε. Θα μάθω και το όνομά σας και θα σας απαντήσω. Κύριε συνάδελφε, τι τρόπος είναι αυτός? Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εσείς προηγηθήκατε και είπατε κάτι άλλο. Κάνετε διακοπή. Μη διακόπτε. Θέλω να τελειώσουμε. Προηγήθηκε ο συνάδελφος. Κύριε Υπουργέ, θα μου κάνετε παρατήρηση. Σας παρακαλώ.
Κύριε συνάδελφε, αυτό δεν είναι δικό σας θέμα, είναι δικό μου θέμα το πόσο μιλάει. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Σοβαρά. Άποψή σας, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, συνεχίστε. Ευχαριστώ. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Αυξάνονται. Και με τον Υπουργό πέντε. Δεν ξέρω πως υπάρχει πλαφόν στη συμμετοχή. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, συνεχίσετε την ομιλία σας και αφήστε το. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ να... Κυρία Σάρφε, ο πρώτος που δεν εφάρμοσε τον κανονισμό και το ξέρετε πολύ καλά είναι προηγούμενος ο Υπουργός. Σας παρακαλώ να τελειώνουμε αυτή τη διαδικασία. Σας παρακαλώ. Μην αρχίσετε κι εσείς τώρα. Συμφωνώ με αυτό που λέτε και προσπαθώ να το κρατήσω. Όσο μπορώ. Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε, και παρακαλώ μην συντομεύσετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα πάρω και το χρόνο των παρεμβάσεών μου για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου μετά από όλη αυτή τη θύελα που προκάλεσαν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γεωργιάδη, το μπάζωμα λοιπόν έγινε από την πρώτη στιγμή, τότε που μετέβη και ο κύριος Πρωθυπουργός επί τόπου, έγινε από την πρώτη στιγμή, αλλά το έγγραφο της περιφέρειας του εκλεκτού σας κυρίου αγοραστού χρονολογείται 31 Μαρτίου, τότε απευθύνθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, διότι πρώτα μπαζώσατε και μετά είπατε από πού θα το πληρώσουμε. Και επειδή από την τσέπη σας δεν πληρώνετε τίποτε, είπατε ας το βάλουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και ας το εμφανίσουμε ως πρόγραμμα επένδυσης. 31 λοιπόν Μαρτίου του 2023 σας απευθύνει έγγραφο ο κύριος αγοραστός. 19 Απριλίου του 2023 υπογράφει για την ένταξη του μπαζώματος ως έργου ανάπτυξης ο υφυπουργός, δικό σας τότε υφυπουργός, ήσασταν υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Τσακίρης. Θα μας πείτε γιατί βάλατε υφυπουργό να το υπογράψει, αφού τώρα μας λέτε ότι είστε όλοι αθώοι. Και 24 Ιανουαρίου του 2024 έρχεται ο κύριος Παπαθανάσης και εκταμιεύει για το έργο ανάπτυξης. Και μας λέτε ότι όλα αυτά είναι λειτουργία κράτους δικαίου και Χριστού κράτους, ενώ τα κάνατε στα μουλοχτά, στα κρυφά, για να συγκαλύψετε και μετά προσπαθούσατε να συγκαλύψετε και τη συγκάλυψη ακόμη, εμφανίζοντάς τη ως έργο ανάπτυξης. Και έρχεστε εδώ να επικαλεστείτε το τεκμήριο αθωότητά σας. Έρχεστε να μας πείτε είμαστε αθώοι και μη μας λέτε ένοχους και κυρίως μη λέτε ότι έγινε έγκλημα. Αυτά ακούει ο κόσμος και εξανίσταται. Αυτά σας ακούει και σας βλέπει να λέτε και επαναστατεί. Και βεβαίως τον κόσμο θα ακούσουμε, όχι εσάς που λέτε ότι κανένας στην κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για εξεταστική και για προανακριτική για τα Τέμπη. Αυτά λέγατε τον Νοέμβριο. Ούτε θα ακούσει εσάς που θέλετε να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι κρύβατε την αλήθεια από τον κόσμο και τον παροθούσατε να παίρνει τα τρένα ως ασφαλή, ενώ γνωρίζατε ότι δεν είναι ασφαλή. Και ομολογήσατε και είπατε ότι άμα λέγαμε ότι δεν είναι ασφαλή, δεν θα έμπαινε κανείς στα τρένα. Μα να μην έμπαινε έπρεπε, κύριε Γεωργιάδη, να προστατεύσετε τον κόσμο έπρεπε. Όταν λοιπόν αυτά έχετε κάνει, δεν μπορεί να έρχεστε εδώ και να μας μιλάτε για το τεκμήριο αθωότητας το δικό σας, του κυρίου Καραμανλή, του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Αγοραστού, του κυρίου Τριαντόπουλου και πολλών άλλων κυρίων οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα και αυτή τη στιγμή προστατεύονται από εσάς τους ίδιους. Αυτοπροστατεύεστε και αλληλοπροστατεύεστε και αλληλοχειροκροτήστε. Ολοκληρώσατε, κύριε Πρόεδρε? Όχι, κύριε Πρόεδρε. 11 λεπτά είστε, να το βλέπετε. Ναι, εκ των οποίων τα τρία ήταν διακοπές και σας είπα ότι παίρνω και τις παρεμβάσεις μου. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, είστε λίγο ανενημέρωτος και σας είπα μην ενημερώνεστε από το διαδίκτυο, γιατί το κάνατε και την άλλη φορά.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Εξέδωσαν ανακοίνωση για να καλύψουν τη συνάδελφό τους ψηφοφόρο τους 3 μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων το ένα μέλος μάλιστα ήταν στη σύνθεση για την εκδίκαση της υπόθεσης Siemens, αλλά είχε ξεχάσει να πει, το είπε στο ακροατήριο όταν βγήκε πια το δικαστήριο να συνεδριάσει, ότι είναι κουμπάρα με έναν συνήγορο υπεράσπισης. Και η υπόθεση που πήγαινε να παραγραφεί πήγε ακόμα πιο πίσω. 3 λοιπόν, σε προεκλογική περίοδο, και όταν τους κατήγγυλα, εντονότατα κατάπιανε τη γλώσσα τους. Διότι δεν συνηθίζω να αντιδρώ και να μάχομαι επί ματέω, ούτε φυσικά συνηθίζω να χαρίζομαι και να διαπλέκομαι με επίορκους λειτουργούς. Συνηθίζω όμως να αναγνωρίζω και να επιβραβεύω, όχι με άλλο τρόπο, αλλά μόνο θεσμικά και δημόσια, εκείνους τους λειτουργούς που παρά τις δικές σας παρεμβάσεις και τις δικές σας πιέσεις και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, κρατάνε την ανεξαρτησία τους. Σε σχέση με το ζήτημα του ΕΚΑΒ, δηλαδή μας λέτε ότι η επιλογή που έχουν οι ασθενείς είναι ή να πάνε σπουδαστές που κάνουν την πρακτική τους να κάνουν το πλήρωμα ασθενοφόρων, ή να πάει, όπως είπατε, κάποιος τυχαίος περαστικός και μου εύχεστε να μην μου τύχει να χρειαστώ ασθενοφόρο, και όταν το εύχεστε σε μένα, το εύχεστε σε όλη την κοινωνία. Να μην χρειαστεί ασθενοφόρο και δεν μπορείτε εσείς να το πληρώσετε. Μα δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε, δεν λέτε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, είμαστε σε ανάπτυξη, είμαστε καταπληκτικά, και μας λέτε ότι η λύση είναι ή τυχαίος περαστικός ή σπουδαστής που δεν έχει πάρει πτυχίο ή πυροσβέστης ή στρατιωτικός ή δημοτικός υπάλληλος. Το ξέρετε ότι οι στρατιωτικοί που κλήθηκαν να επιτελέσουν αυτά τα καθήκοντα, εμένα μου έστειλαν επιστολές το καλοκαίρι, πάθανε φοβερά ψυχικά τραύματα από αυτά που αντίκρισαν και για τα οποία δεν ήταν προετοιμασμένοι, γιατί δεν είναι το αντικείμενό τους. Αφήστε λοιπόν αυτούς τους εξυπνακισμούς με τα ζητήματα της υγείας. Ασχοληθείτε με το αντικείμενό σας στα σοβαρά και μην απειλείτε την κοινωνία ότι ή τυχαίος περαστικός ή σπουδαστής ή σε κάθε περίπτωση άσχετο πρόσωπο με τα καθήκοντα προστασίας του ασθενούς είναι εκείνος ο οποίος θα επιληφθεί. Τέλος, για τις αναφορές σας στην Προεδρία μου ως Προέδρου της Βουλής. Συγγνώμη που κοιμόσασταν στα έδρανα και δεν αντέχατε να είστε εδώ να εκπληρώσετε τα καθήκοντά σας. Ξέρετε τι ξεχάσατε, κύριε Γεωργιάδη? Έγινε ένα δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου του 2015. Και αυτό το μεγάλο αφεντικό στο οποίο εσείς αναφερθήκατε, εμείς δεν μιλάμε με όρους αφεντικών. Εμείς μιλάμε με όρους κοινωνίας και ανθρώπων και κυρίαρχου λαού. Ο λαός λοιπόν και η κοινωνία, με ποσοστό συντριπτικό 61,3%, αποφάσισε ότι δεν θέλει αυτό το οποίο εσείς με το «έτσι θέλω» επιβάλλατε, παραβιάζοντας το Σύνταγμα. Και ψέγεται εμένα που υπηρέτησα την εντολή του ελληνικού λαού και αρνήθηκα να υποκύψω στους εκβιασμούς σας και στους τραμπουκισμούς σας, ψέγεται εμένα αντί να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Θέλω να σας πω το εξής. Η διαφορά μας είναι πια, κύριε Γεωργιάδη, ότι εσείς με ψηφίσατε ως Πρόεδρο της Βουλής, με χειροκροτήσατε όταν εξελέγην και με εκθιάζατε όταν συγκρούστηκα με το ΣΥΡΙΖΑ και πάρα πολλές φορές μετά. Εγώ αντιθέτως ούτε σας ψήφισα, ούτε θα σας ψηφίσω, ούτε σας εκθίασα, ούτε θα σας εκθιάσω, ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα σας επιβραβεύσω. Και όσο για τις καρδούλες, ούτε καρδούλα, κύριε Γεωργιάδη, από εμένα. Η καρδιά μου χτυπάει για τους πολίτες και την κοινωνία. Και σε όποιον αυτό αρέσει.
Ευχαριστούμε πολύ την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε το λόγο, να κλείσουμε. Α, κύριε Υπουργέ, έχετε μιλήσει τόσες ώρες για μια τροπολογία. Ήρθατε και μιλάτε συνεχώς. Κανονικά, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε το λόγο. Κάντε μου τη χάρη για δύο λεπτά μόνο. Για δύο λεπτά. Ναι, κύριε Υπουργέ, κάπου πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν θα συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα. Περιμένει όλος ο κόσμος να μιλήσει. Πρώτα απ' όλα, θα αντέξω χωρίς την καρδούλα σας, κύριε Αξιντοπούλου. Θα μου είναι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω να αντέξω. Τώρα, θα ήθελα να διαγραφεί τα πρακτικά ότι έχουμε κάποιο είδους διάθεση να σας εξολοθρεύσουμε. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο βίαιο ένστο για κανέναν συμπολίτη μας, πόσο μάλλον για σας. Εμείς σεβόμαστε την τιμιγορία του ελληνικού λαού. Και εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέγει να έχει στη Βουλή την Πλεύση Ελευθερίας, ως κυβέρνηση ή ως αντιπολίτες, όποια θέση μας ορίζει ο ελληνικός λαός, πάντα θα συνομιλούμε με τις πολιτικές δυνάμεις που ο ελληνικός λαός εκλέγει. Γιατί σεβόμαστε και τον τελευταίο ψηφοφόρο. Αυτή είναι η βασική. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Και τον έναν ψηφοφόρο. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Εσείς αντιθέτως, τους ψηφοφόρους που επιλέγουν τα άλλα κόμματα, το δικό μας εμπροκειμένο, δεν τους σέβεστε. Σας είπα, σε 10 μέρες έχουμε ευρωεκλογές. Θα ξαναμετρηθούμε. Ας αφήσουμε τους συμπολίτες μας να κρίνουν ποιον επιθυμούν να έχει ποια θέση. Τώρα, σας είπα, η συνωμοσιολογία βλάπτει τη δημοκρατία και την επαναφέρατε. Είπατε με ύφος δήθεν ότι δεν γνωρίζετε. Γιατί βάλατε τον κύριο Τσακίρη να υπογράψει και δεν το κάνατε εσείς αφού είστε όλοι αθώοι? Γιατί ο κύριος Τσακίρης ως υφυπουργός είχε την αρμοδιότητα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και υπέγραφε επί 4 χρόνια όλα τα σχετικά εντάλματα. Δεν έγινε καμία διαφορά επί του προκειμένου. Αυτός που υπέγραφε όλα τα άλλα βάσει του ΦΕΚ υπέγραψε και αυτό. Και αυτό το λέω ως ένα παράδειγμα του πόσο καλοί είστε στο να υποκρίνεστε ότι σας νοιάζει η αλήθεια, ενώ σας νοιάζει μόνο το συμφέρον σας. Μου είπατε να μην κοιτάω το διαδίκτυο και διάφορα περίεργα για τις εκλογές στην Ένωση Δικαστών. Την ανακοίνωση του σας τη διάβασα. Μα εγώ διαβάζω και άλλο δημοσίευμα. Επεισοδιακή δίκη στο Βόλο. Η κυρία Αξιντοπούλου μήνυσε την πρόεδρο του δικαστηρίου. Και αυτό ψευδές είναι, δεν κάνατε μήνυση στην πρόεδρο. Εδώ μιλάμε για μία δικηγόρο που μπαίνει σε ένα δικαστήριο. Μηνύει την πρόεδρο, ζητάει να συλληφθεί ο εισαγγελέας και δεν ξέρω εγώ τι άλλα κάνατε και το θεωρείτε και φυσιολογική συμπεριφορά για την οποία πρέπει να σας λέμε και μπράβο. Δεν θέλω να πω πώς χαρακτηρίζει μια τέτοιου τύπου συμπεριφορά. Θέλω να το αφήσω στην κρίση της επιστήμης, της ανάλογης επιστήμης που κρίνει τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Αυτή που καταλαβαίνει ο καθένας μας. Έρχομαι λοιπόν τώρα. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Έρχομαι λοιπόν τώρα. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε. Στο τελευταίο. Κύριε Υπουργέ. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο τελευταίο. Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας, μην μπερδεύετε τον ίσκιο σας με τον πόη σας. Τον Αύγουστο του 2015 είχε πράγματι προηγηθεί το δημοψήφισμα. Αλλά το Σεπτέμβριο του 2015 έγιναν εθνικές εκλογές. Και ο ελληνικός λαός, κυρία Αξιντοπούλου, ψήφισε τα κόμματα που ψηφίσαμε εκείνη τη μέρα το μνημόνιο, αν θυμάμαι καλά, σε ένα ποσοστό περίπου 80% αθρηστικά. Εσάς δεν σας έβαλε καν στη Βουλή. Αν πιστεύετε εσείς εκφράζατε με τόσο γνήσιο συνέστημα και μόνοι σας το 61,3% του δημοψηφίσματος σε 2 μήνες, αυτό το ηρωικό 61,3 δεν αναγνώρισε την ειλικρινή, μοναδική και αυθεντική υπεράσπισή σας και σας έστειλαν δικηγόροι στα δικαστήρια και να μηνύετε τους δικαστές για να κερδίσετε καμιά υπόθεση. Άρα λοιπόν, μην διεκδικείτε για τον εαυτό σας ρόλο που δεν σας αξίζει και δεν σας τον έδωσε ο λαός. Ο λαός επιβράβευσε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις έκτοτε τη Νέα Δημοκρατία. Και εφόσον σέβεστε τους ψηφοφόρους, προφανώς σέβεστε και την τιμιγορία τους και αντιλαμβάνεστε ότι οι πολιτικές πράξεις που έλαβε η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικές πράξεις οι οποίες, κύριε Αξιντοπούλου, είχαν την έγκριση και την επιβράβευση του ελληνικού λαού σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα, παρακαλώ πολύ, μην υποδίεστε και μην καπηλεύεστε έναν
ρόλο που δεν σας ανήκει. Τέλος. Κύριε Υπουργέ, σεβαστείτε και τη Βουλή και τους βουλευτές. Επειδή μιλήσατε για το αν έχω εγώ ή διάφοροι συνάδελφοί μου το τεκμήριο της αθωότητας. Και έτσι εγώ έχω σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία. Και εσείς νομικοί, φαίνεται ότι μάλλον τα νομικά τα ξέρω καλύτερα από σας. Τεκμήριο αθωότητας έχουν όλοι οι κατηγορούμενοι. Εγώ δεν είμαι κατηγορούμενος για τίποτα. Ούτε οι συνάδελφοι που αναφέρατε. Όσοι δεν έχουν κατηγορία, δεν έχουν τεκμήριο αθωότητας. Είναι αθώοι. Αλλά εσείς κάνετε μονίμως το ίδιο πράγμα που κάνετε και πριν εναντίον μου. Έχω πει εγώ ποτέ ότι γνωρίζαμε ότι τα τρένα είναι επικίνδυνα και επίτηδες δεν το λέγαμε στον κόμμα για να μην μπαίνουν τα τρένα, στα τρένα όπως διαρκώς επαναλαμβάνεται αυτό το ψέμα. Ουδέποτε. Το σχετικό βίντεο από την εκπομπή που βρίσκεται στη διάθεσή σας. Σε ερώτηση του δημοσιογράφου κυρίου Στούμπου. Γιατί ο κύριος Καραμαλής στη Βουλή δεν ανέφερε τις καταγγελίες των συνδικαλιστών, είπα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Μπορεί να θεωρήσει ότι αν αναφερόταν σε αυτά, στις καταγγελίες των συνδικαλιστών, θα φοβόταν ο κόμμας να μπαίνει στα τρένα. Είναι προφανές, δεν υπάρχει κανένας υπουργός, πόσο μάλλον εγώ, που θα ξέρει ότι ένα τρένο ή οτιδήποτε άλλο είναι επικίνδυνο και θα βάλει την υπογραφή για να μπει κόσμος μέσα. Όλο αυτό που είπατε είναι άλλο ένα χυδαίο ψέμα στη σειρά των χυδαίων ψεμάτων που κάνετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να καπηλευθείτε το γνήσιο πόνο των γονέων που χάσαν τα παιδιά τους και το γνήσιο πόνο του ελληνικού λαού στην ανάμνηση αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Όλα αυτά είναι γνήσια. Εσείς δεν είστε γνήσια. Γιατί εσείς αν ήσασταν γνήσια, δεν θα χρησιμοποιούσατε εναντίον μου ένα εισγνώσαν ψέμα. Μόνο και μόνο για να κινητοποιήσετε το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Τα ψέματα τα χρησιμοποιείτε περί υπογραφών Τσακίρη, περί του έχω πει εγώ, περί του Μπαζόνος και όλα τα άλλα, για ένα και μοναδικό λόγο. Για να υπηρετήσετε το πολιτικό και υλικό σας συμφέρον. Αυτή είναι λοιπόν η διαφορά μας. Δεν μιλάτε για την αλήθεια. Δεν μιλάτε για τους νεκρούς, δεν μιλάτε για το δυστύχημα, μιλάτε για το συμφέρον σας. Κάθε φορά που το κάνετε, μιλάτε μόνο για το συμφέρον σας. Και αυτά ευτυχώς ο ελληνικός λαός, μη μιλάτε στο τηλέφωνο παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ μη μιλάτε στο τηλέφωνο κύριε Πρόεδρε, να την ψέξετε, μιλάτε στο τηλέφωνο, απαράδεκτο. Κύριε Υπουργέ, γιατί μπορείτε να ολοκληρώσετε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, όχι. Το μα μιλάτε 7 λεπτά, γιατί κύριε Υπουργέ. Προηγουμένως, ο θαλαμοφύλακας της αιθούσης. Γιατί το όνειρό της δεν ήταν να γίνει πρόεδρος κόμματος, ούτε δικηγόρος. Όχι, το όνειρό της ήταν να γίνει θαλαμοφύλακα σε στρατόπεδο. Και κάθε φορά μετράει ποιοι είναι παρόντες. Ή απουσιολόγος σε τάξη, να σας αδικήσω. Ο θαλαμοφύλακας λοιπόν, προηγουμένως μου έκανε και παρατήθηκε το κινητό. Είδατε όμως κυρία Ζωή Ξαντοπούλου πώς τα φέρνει η ζωή. Ξαναλέω λοιπόν. Οι περισσότεροι πράγματι λογικοί άνθρωποι σας αποφεύγουν. Εγώ σε μία διαστροφική πλευρά του χαρακτήρας μου απολαμβάνω να σας συναντώ. Γιατί θέλω να ξεσκεπάζω την υποκρισία και το ψέμα σας. Όποτε μιλάτε για